Με το φακό του Κάλυμνος Νιούς βρισκόμαστε στο όμορφο κολυμβητήριό μας. Γιατί τώρα προπονούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες και μαζί με την προπονήτριά τους, την Αναστασία την Τεργά, γιατί θα πάρουν μέρος σε αγώνες που θα γίνουν στο Λουτράκι. Οπότε τον Οκτώβριο. Οπότε είμαστε εδώ για να δούμε έτσι την προετοιμασία τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε αυτά τα παιδιά να ετοιμάζονται τώρα να κάνουν τη βουτιά τους. Θα μιλήσουμε βέβαια και με την προπονήτρια, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί κοινωνικοποιούνται, συμμετέχουν σε αγώνες, κάνουν την κολύμβησή τους, έρχονται εδώ, βγαίνουν από τα σπίτια τους. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που εμείς πάντα λέμε είναι προσπαθήστε όσοι έχετε παιδιά τέτοια με ειδικές δεξιότητες να τα πηγαίνετε και εκεί στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης αλλά να τα φέρνετε παντού. Πάμε να δούμε λοιπόν την προσπάθειά τους. Πολύ ωραία. Τέλεια. Μπράβο. Μπράβο σας. Μπράβο. 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 Πολύ ωραία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Κάνετε την προπόνησή σας. Ναι, ναι, την προπόνησή μας κάνουμε. Ναι. Ετοιμαζόμαστε για τους αγώνες για τα Special Olympics Ελλάς. Που θα γίνουν στο Λουτράκι, 3 με 7 Οκτωβρίου. Ναι. Θα συμμετέχουμε δύο παιδιά, το Θεοδόση του Σεργίου και τον Πιζάνια τον Νικόλα. Και είπαμε να αλλάξουμε λίγο, να πάμε στην κολύμβηση. Να το δοκιμάσουμε κι αυτό. Ναι. Εγώ βλέπω τη χαρά τους όμως. Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ και η πισάνα και το νερό. Ναι. Κάνουν την προσπάθειά τους τα παιδιά τώρα. Ξεκινήσαμε, κάνουμε λίγες προπονήσεις. Πάμε για τη συμμετοχή και εντάξει, αν έρθει και ένα μετάλλιο. Το πάνε είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι μια πολύ καλή εμπειρία για τα παιδιά αυτή. Βεβαίως και με άλλα παιδιά θα έχουν συμμετοχή. Ναι, από όλη την Ελλάδα. Ναι. Μόνο αυτά τα παιδιά θέλανε να συμμετέχουν. Ναι, ναι, μόνο αυτά. Μόνο αυτά επιτρέπανε και οι γονείς, αλήθεια. Ναι, ναι αυτά είναι τα δύο. Αυτό πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό κι αυτό. Πάντως εκείνο. Και σε τι θα πάρουν μέρος για να... Στα 25 μέτρα κολύμπι, ναι. Ελεύθερο κολύμπι και στα 50 μέτρα ελεύθερο κολύμπι. Ναι. Πόσες φορές την εβδομάδα προπονείστε? Δύο φορές την εβδομάδα κάνουμε προπόνηση, ναι. Κάναμε τώρα, έχουμε δύο εβδομάδες που ξεκινήσαμε, μέχρι να φύγουμε. Ναι. Τη Δευτέρα δηλαδή θα κάνουμε προπονήσεις όσο μπορούμε να... και μας το επιτρέπει και ο καιρός. Βέβαια. Αλλά βέβαια. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ούτε κρύο, ούτε τίποτα. Τους αρέσει τόσο πολύ το νερό. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και εμένα θα μ' άρεσε να βουτήξω. Ναι, η αλήθεια είναι ωραία προπόνηση αυτή. Δεν είναι στίβος. Εκείνο που έλεγα και στην αρχή του ρεπορτάζ είναι ότι κοινωνικοποιούνται τα παιδιά. Και είναι... αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι? Αυτό είναι το ζητούμενο. Λίγο να αποστασιοποιηθούν και από τους γονείς, ναι. Από την Κάλυμνο που είναι εδώ τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό, σωστά. Θα γυρίσουμε στο φαγητό, λέει, θα πάμε για καφέ, ναι. Θα δουν πράγματα που δεν έχουν ξαναδεί, βεβαίως. Κόσμο από όλη την Ελλάδα, θα γνωριστούν ναι. με παιδιά, αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εξάλλου και το νερό ναι. έχει καταπληκτικές θεραπευτικές ιδιότητες. Εννοείται, δεν το συζητώ, είναι καλύτερη άσκηση. Ναι. Οπότε και αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να τραυματιστούν τα παιδιά στο ναι, κολύμπι. Ναι, 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 ναι. Και οι γονείς το επέτρεψαν και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα και σε αυτό. Και μας επιστεύονται. Λοιπόν, εμείς σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα σημασία πολύ. Έχει συμμετοχή, πάντα ακριβώς. Το λέμε αυτό. Και το γεγονός αυτό που είπατε, ότι θα βγουν έξω, θα δουν και άλλα παιδιά. Θα βγουν, θα γνωρίσουν, θα κάνουν γνωριμίες. Είναι πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά. Βεβαίως. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.